την έντονη ανησυχία τους και την κάθετη αντίθεσή τους με ό,τι αμαυρώνει την ένδοξη ιστορία της Μακεδονίας μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, εξέφρασαν με επιστολή τους οι Μητροπολίτες της Μακεδονίας, μια επιστολή την οποία υπογράφουν μεταξύ άλλων ο Σεβασμητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου κύριος Στέφανος και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κύριος Χρυσόστομος. Θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να προσδιορίσουμε γενικότερα τη θέση μας, από την οποία δεν έχουμε αποστεί από τότε που ακριβώς που συνέβη αυτή η υπόθεση περί της επικειμένης συμφωνίας για το θέμα των Πρεσπών και του ονόματος της Μακεδονίας. Επιβεβαιώνουμε δηλαδή ότι η θέληση του πλήρου και του λαού της περιοχής μας συνδέεται άμεσα με την ιστορία, με την παράδοση, αλλά και γενικότερα με την ιστορική αλήθεια. Μια τέτοια συμφωνία οπωσδήποτε αποβαίνει σε μια μεγάλη εξάλληψη του ονόματος της Μακεδονίας και της ελληνικής καταλογής του. Στην επιστολή του, οι Σεβασμιότατοι τονίζουν μεταξύ άλλων ότι θα πράξουμε το χρέος μας και με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε μέσα από ένα καθαρά εκκλησιαστικό και πατριωτικό ήθος την κάθετη αντίθεσή μας ότι αμαυρώνει την ένδοξη ιστορία της Μακεδονίας μας. Εμείς ζούμε μέσα οι Μητροπολίτες, αυτοί που υπογράφουμε, είμαστε Μητροπολίτες της περιοχής της Ελληνικής Μακεδονίας. Μιας περιοχής η οποία είναι βαμμένη από τα αίματα των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για αυτή την ελευθερία του τόπου μας. Παράλληλα, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο πως έχουν τεθεί νέες ευκαιρίες για διασυνδεσιμότητα στον άξονα Ελλάδας-Σκοπίων-Σερβίας με την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας αλλά και τις περιφερειακές εξελίξεις των διαπραγματεύσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Υπάρχουν σε εξέλιξη σημαντικές διαπραγματεύσεις. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα σήμερα αισιοδοξίας, ταυτόχρονα όμως και ένα μήνυμα ότι όλες οι χώρες της Βαλκανικής πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα που δίνουμε εμείς σήμερα της συνεργασίας. Όλες οι χώρες της Βαλκανικής πρέπει να βασίσουν το όραμά τους για την ενταξιακή τους πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και στην ανάγκη συμμόρφωσης με αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Σερβίας, θέλω να πιστεύω ότι οι προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα για την περιοχή είναι κάτι που μπορούμε να μιμηθούμε, αναφερόμενο στη Συμφωνία των Πρεσπών. Την ίδια ώρα, σε νέες προκλητικές δηλώσεις με τις οποίες απαντά στον αρχηγό ΓΕΘΑ Ναύαρχο Αποστολάκη για τη δήλωση του εάν οι Τούρκοι ανέβουν στη Βραχονισίδα θα τους ενισοπεδώσουμε, προχώρησε το Σάββατο ο υπουργός της Τουρκίας Χουλουσία Κάρ. Όπως δήλωσε ο Χουλουσία Κάρ, όλοι θα πρέπει να μένουν μακριά από τις προκλήσεις στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Σε διαφορετική περίπτωση το τίμημα θα είναι βαρύ. Όλοι θα πρέπει να συγκρατηθούν. Αυτή την ειλικρινή συμβουλή δίνουμε στους γείτονές μας. Η όποια αναθέρμανση σε αυτή τη φάση αυτών των λεκτικών αψημαχιών καταρχήν, διότι υπάρχουν και υπερπτήσεις και τα λοιπά. Ναι, αυτά εντάσσονται σε μεγάλο βαθμό στην ανησυχία που υπάρχει από την άλλη πλευρά, στη γείτονα χώρα. Εγώ, επειδή τα εθνικά μας δίκαια είναι αντιροβολημένα στη διεθνή νομιμότητα, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να επενδύουμε σε κλιμάκωση της φραστικής ρητορικής και της πολεμικής. Ο τρόπος ο ειρηνικός και ο τρόπος να κατεβούν πάντα τα πνεύματα και τηρώντας τις συμβάσεις διεθνείς είναι το κυριότερο πράγμα που μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη στην περιοχή. Σε αυτή τη συγκυρία, την πολύ δύσκολη για όλα τα εθνικά θέματα της χώρας, η Ελλάδα έχει έναν υπουργό εξωτερικών περιορισμένης απασχόλησης και έχει υπουργό Εθνικής Άμυνας περιορισμένης ευθύνης. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Χουλουσία Κάρ απαντά στον Ναύαρχο Αποστολάκη, καθώς την Πέμπτη είχε προβεί σε δηλώσεις για την προστασία της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας. Την ίδια ώρα, δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση άσκησε και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας τα εξής. Επί της ουσίας δεν έχουμε υπουργό εξωτερικών και υπουργός άμυνας είναι ο Πάνος Καμένος, ο οποίος μπροστά στο πολιτικό του τέλος δεν διστάζει πλέον να λέει ό,τι θέλει. Αν φύγει ο κύριος Καμένος από την κυβέρνηση, δεν βλέπω πως μπορεί ο κύριος Τσίπρας να συνεχίσει να κυβερνά, έχοντας χάσει επί της ουσίας την διαδηλωμένη. Γι' αυτό βλέπω ως απότατο όριο εκλογών τον Μάιο. Για να έρθει και η απάντηση, με non-paper από κυβερνητικές πηγές, αναφέροντας τα εξής. Η κυβέρνηση ανοίγει ιστορικούς δρόμους με τον East Med και με τη Συμφωνία των Πρεσπών και αυτόν σαγώνεται για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, τις οποίες άλλωστε ζητά διαρκώς εδώ και 3 χρόνια.